κλείνει ποτέ και να πάμε στην εθνική επέτειο. Να πάμε στην εθνική επέτειο γιατί έστω μετά από 76 χρόνια μπορούμε να ρίξουμε λίγο φως στα σκοτεινά σημεία της ιστορίας που έγραψαν και κατασκεύασαν οι πράκτορες, οι συνεργάτες, πως λέμε οι συνεργάτες της CIA, οι συνεργάτες της Intelligence Service και της ξένης κατοχής στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια απόλυτα πλαστή ιστορία. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι και όσοι θεωρούμε τον Ιωάννη Μεταξά εθνικό κυβερνήτη και όσοι δεν τον θεωρούν εθνικό κυβερνήτη, να καταλάβουμε τη διαφορά, την κολοσσία διαφορά του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου μέχρι το θάνατο του Μεταξά και μετά το θάνατο του Μεταξά, ή για την ακρίβεια μέχρι την βαρύτατη ασθένεια του Μεταξά και μετά. Αυτό που η προσωπικότητα του Μεταξά, ο τρόπος που σκεφτόταν ο Μεταξάς, αυτό που ο ίδιος θεωρούσε ιστορικό του καθήκον απέναντι στο λαό και το έθνος, είναι η ειδοποιώς διαφορά με την βδελιρά συμμορία του βασιλιά και του παπάγου, των πρακτόρων της Intelligence Service. Μετά το θάνατο του παπάγου, την χώρα και τις τύχες της καθοδηγεί αυτό που περιέγραψε και το επικαλούμε συχνά η προκήρυξη του απόστρατου συνταγματάρχη Κοντάκη, που κυκλοφόρησε στην Αθήνα λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί, η βδελιρά συμμορία που ενέπλεξε τη φτωχή Ελλάδα με το μέρος του εύρεου μασονισμού. Ο Κοντάκης δεν ήταν κανένας φασίστας, έτσι. Άσε αν οι κομμουνιστές τον αποκαλούν φασίστα. Ο Κοντάκης ήταν ένας μάχημος αξιωματικός. Μετά την πτώση του μετώπου ηγήθηκε της κίνησης των παλιών αξιωματικών των αποστράτων για να παίρνουν αυτά τα βοηθήματα που έδινε η κυβέρνηση Τσολάκογλου. Ήταν ο πρόεδρος των αποστράτων. Αλλά μισούσε τους Άγγλους, όπως μισούσε τους Άγγλους και ο Πούλος, που εκτελέστηκε ως συνεργάτης των γερμανικών αρχών κατοχής στη Θεσσαλονίκη. Κυβερνούσαν η βδελιρά συμμορία του βασιλιά, του παπάγου, αυτών που απέμειναν μετά το θάνατο του Μεταξά, είναι αυτό που ανέφεραν στην επιστολή τους προς τον Τσολάκογλου ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων και ο στρατηγός Μπάκος, η αργυρώνητη και ανάλγητη των Αθηνών. Η αργυρώνητη και ανάλγητη των Αθηνών. Η βδελιρά συμμορία είναι αυτοί που απέμειναν να διοικούν και να κυβερνούν τον τόπο μετά το θάνατο του Μεταξά, ο οποίος Μεταξάς ποτέ δεν ήταν δικτάτορας. Αυτή είναι επίσης η ψευδής ιστορία. Τη δικτατορία την έκανε ο παπάγος, οι Άγγλοι δηλαδή, και ο βασιλιάς. Η δικτατορία του βασιλιά και του παπάγου. Και το 38 προσπάθησαν με το κίνημα της Κρήτης να ανατρέψουν τον παπά, να διώξουν το Μεταξά.
προσπάθησαν να διώξουν το Μεταξά οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι. Και σε αυτό συνέπραξε και το Κομμουνιστικό Κόμμα που έστειλε τον Μάρκο Βαφιάδη εις την Κρήτη για συντονισμό. Τα ξέρουμε τώρα αυτά. Επίσης ξέρουμε ότι ο πρέσβης της Ελλάδας στη Ρώμη τηλεγράφησε στον Μεταξά και τον ενημέρωσε για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Κυρινάλιο, τις πληροφορήθηκε στις 20 Οκτωβρίου και του είπε αυτό που προκύπτει από τα πρακτικά της συσκέψεως στο Κυρινάλιο που τα έχουν γράψει οι Ιταλοί. 76 χρόνια μετά ξέρουμε τα πρακτικά, ξέρουμε τις απόρριτες αποφάσεις και ο Έλληνας πρέσβης τις είχε πληροφορηθεί. Μεγάλη πτυχία. Και είπε στον Μεταξά ότι αντικειμενικός στόχος είναι η κατάληψη της Ηπείρου και των Ιωνίων νήσων και η άσκηση πιέσεως στην κατεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Πιέσεως, δηλαδή συγκέντρωση στρατεύματος για να νομίζει η Αθήνα ότι θα επιχειρηθεί επίθεση προς Θεσσαλονίκη, να κρατάει τη γραμμή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το σώμα στρατού του Τσολάκογλου, έτσι, και να, διότι εγνώριζαν οι Ιταλοί κατάσκοποι τα σχέδια Παπάγου να υποχωρήσει η γραμμή, η 8η Μεραρχία, στη γραμμή του Αχελώου και να για να κρατήσει το δρόμο προς το Αγρίνιο για να μην προελάσουν οι Ιταλοί προς την Αθήνα. Άρα εγνώριζαν τα σχέδια Παπάγου να εγκαταληφθεί η Ήπειρος και ήθελαν να καταλάβουν μέσα σε μερικές μέρες την Ήπειρο για να εμφανίσει ο Μουσολίνι στο Χίτλερ ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια επικοινωνιακή επιχείρηση. Μια μπλόφα ήταν. Και η οποία θα είχε μπλόφα, θα είχε πλήρως επιτύχει εάν δεν υπήρχαν στο μέτωπο αξιωματικοί όπως ο Κατσιμήτρος και όπως ο Βραχνός που δεν έκαναν αυτό που τους διέτασε ο Παπάγος. Ο Παπάγος τους διέτασε να ανακόψουν την επίθεση, να υποχωρήσουν και να κρατήσουν τη γραμμή του Αχελώου. Ενώ ο αντικειμενικός σκοπός ήταν η κατάληψη των Ιαννίνων. Και ο Κατσιμήτρος κράτησε τα Γιάννενα στο Καλπάκι. Και ο Βραχνός αντεπετέθηκε και έκοψε τις γραμμές εφοδιασμού της Τζούλια και υποχρέωσε την Τζούλια να παραδοθεί. Άρα το αποτέλεσμα του έπους του 40 ήταν ο φανφαρόνικος και επικοινωνιακός σχεδιασμός της επιθέσεως, η οποία είχε στηριχθεί στην γνώση των σχεδίων του Παπάγου. Άρα στην μη εφαρμογή των σχεδίων του Παπάγου οφείλεται η νίκη. Και λέω οφείλεται η νίκη διότι ακόμα και τώρα ρουφιάνοι, ψεύτες, χαφιέδες εμφανίζονται στο διαδίκτυο, ενώ ξέρουμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Κυρινάλιο στις 15 Οκτωβρίου και μιλάνε για επίθεση προς τη Θεσσαλονίκη για να δικαιολογήσουν την απραξία του Γενικού Επιτελείου και του Παπάγου, των Παπαγικών, των Τενεκέδων δηλαδή, οι οποίοι στις 6 Νοεμβρίου απέρριψαν την πρόταση Τσολάκογλου που είχε επιστρατευθεί. Ο Τσολάκογλου ζήτησε να επιτεθεί προς την κατεύθυνση της Κοριτσάς στις 6 Νοεμβρίου. Εάν είχε επιτεθεί στις 6 Νοεμβρίου θα είχε εκμαλωτιστεί ολόκληρη η στρατιά που είχε επιτεθεί προς την Ελλάδα. Στις 18 Νοεμβρίου που επέτρεψε την αντεπίθεση ο Παπάγος είχε ήδη συγκροτηθεί, είχε γίνει η υποχώρηση των Ιταλών και η επίθεση στις 22 καταλάβαμε την Κοριτσά, αλλά η επίθεση δεν απέφερε τον εγκλωβισμό των Ιταλικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν ήδη, ο Τσολάκογλου έβλεπε τους Ιταλούς να φεύγουν από την Κοριτσά μετά και μετά κι άλλα και ζητούσε από
το επιτελείο να επιτεθεί και δεν τον αφήνανε να επιτεθεί. Διότι είχαν αμφιβολίες και φόβους. Και οι πρώτοι πράξεις του Παπάγου μετά την επιτυχή έκβαση της μάχης στη γραμμή Ελέας Καλαμά, στο Καλπάκι δηλαδή, ήταν να αντικαταστήσει τον Κατσιμήτρο από διοικητή του μετόπου, διότι τον είχαν αφήσει ανεξάρτητο και υπήγαγαν την 8η Ιεραρχία εις το Γενικό Επιτελείο και ανέλαβε το Γενικό Επιτελείο να δίνει εντολές και τον αφήσαν τον Κατσιμήτρο μέχρι τη λήξη του πολέμου να κάθεται εις τα Ιωάννινα και να πίνει καφέ. Ήταν κομπλεξική για καθάρματα και το Βραχνό μετά τη νίκη στην Πίνδο τον ξεχάσανε και τον θυμηθήκανε για να καταλάβει την κλεισούρα. Ο Βραχνός κατέλαβε την κλεισούρα. Μετά τον ξαναξεχάσανε. Η κομπλεξική και τα καθάρματα, η τοπαθής, η φανφαρόνη, διότι όσο φανφαρόνη και καραγκιόζηδες ήταν οι Ιταλοί οι οποίοι ξεκινήσανε με τη βεβαιότητα, και αυτό δεν το λέμε, δεν το λένε, οι Ιταλοί εγνώριζαν τα σχέδια του Παπάγου, διότι είχαν ρουφιάνους στο περιβάλλον του Παπάγου, ή τους θα λέγανε οι Άγγλοι, αλλά εγνώριζαν ότι τα σχέδια του Παπάγου προέβλεπαν εγκατάλειψη της Ηπείρου και αποφάσισαν να καταλάβουν αυτό που ο Παπάγος τα εγκατέλειπε, για να αμυνθήσει και η επιχείρηση προς την Αθήνα. Έλεγε οι αποφάσεις του Κυρινάλιου, ήταν σε δεύτερο στάδιο. Ο αποκλειστικός στόχος της επιθέσεως της 28ης Οκτωβρίου ήταν η κατάληψη των Ιωαννίνων και των Ιωνίων νήσων. Αυτή ήταν η Ιταλική επιχείρηση. Και η οποία Ιταλική επιχείρηση δεν περίμενε ότι ο Κατσιμήτρος θα μείνει εκεί και θα πολεμήσει στο Καλπάκι. Και γι' αυτό και οι δυνάμεις που χρησιμοποιήθηκαν για να περάσουν στο Καλπάκι δεν ήταν επαρκείς για να ανατρέψουν τον Κατσιμήτρο. Και δεύτερον, ο Μπαντόλιο έστειλε τους αλπινιστάς να κάνουν ακριβώς ό,τι έκαναν οι Γερμανοί αλπινιστές στο Καπορέτο το 1918-15. Πέρασαν από πίσω, ευνηδίασαν το Ιταλικό μέτωπο και κατέληξαν στο Ιταλικό μέτωπο. Αυτοί παρέκαμψαν όλη την άμυνα, γιατί ο Μέγας Στρατάρχης είχε αφήσει τα σχέδιά του ακάλυπτη την Πίνδο και η Τζούλια είχε αφήσει 1.800 στρατιώτες υπό τον Δαβάκη για να αντιμετωπίσουν μια μεραρχία. Άρα η μεραρχία τους υπερκέρασε τάχιστα και όταν έφτασε τρέχοντας η ταξιαρχία Ιππικού, που την έκανε η ταξιαρχία Πεζικού ο Βραχνός, και τα δύο τάγματα της πρώτης μεραρχίας αυτά φτάσανε πρώτα, ο Βραχνός διέταξε όχι επίθεση για να ανακόψουν την Τζούλια, αλλά επίθεση στις γραμμές ανεφοδιασμού της. Γι' αυτό και ανεκόπη η επίθεση, όχι από φόβο περί κυκλώσεως, διότι είχαν ξεκοπεί από τις γραμμές ανεφοδιασμού, είχαν φτάσει στη Σαμαρίνα, αλλά αν πηγαίνανε πιο πέρα που θα πηγαίνανε, χωρίς φαΐ, χωρίς μουλάρια, χωρίς σφαίρες. Αυτό επέτυχε. Και βεβαίως τα αρχικά σχέδια της επιθέσεως προέβλεπαν τη συγκρότηση αλβανικών ανταρτικών ομάδων, οι οποίοι θα διασφάλιζαν τις γραμμές ανεφοδιασμού και δεν θα μπορούσε ο Βραχνός να επιτεθεί στα νότα της Τζούλια. Αλλά λόγω του βεβαιασμένου του χρόνου δεν πρόλαβαν να συγκροτήσουν αυτά τα αλβανικά τάγματα. Μερικά από αυτά έδρασαν στην περιοχή της Θεσπρωτείας, αλλά δεν υπήρχαν στην Πίνδο. Και γι' αυτό ευνηδιάστηκε και αποκόπηκε η Τζούλια, η οποία αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Αλλά κοντολογής πρέπει να πούμε ότι το επιτελείο εγνώριζε από τον πρέσβη μας στη Ρώμη ότι δεν επρόκειτο να γίνει επίθεση στη γραμμή της Θεσσαλονίκης, στην κατεύθυνση Θεσσαλονίκης, αλλά μόνο προς τα Γιάννενα. Άρα εγνώριζε ότι ήταν εντελώς λάθος οι οδηγίες που έδινε στον Κατσιμήτρο να υποχωρήσει και ήταν εντελώς λάθος η παρεμπόδιση του Τσολάκογλου να ενεργήσει την αντεπίθεση κατά των Ιταλικών θέσεων
από τις 6 Νοεμβρίου. Και φτάνουμε στην επιστολή Πλαστήρα, επιστολή Πλαστήρα που έχει γραφεί μετά την κατάρρευση του μετόπου και αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη. Ο τότε ο Πλαστήρας δεν ήξερε αν θα γίνει πρωθυπουργός, αν επιστρέψει. Ήθελε όμως να διατυπωθούν με επίσημο τρόπο και γι' αυτό την έβαλε με αριθμό πρωτοκόλλου στην ελληνική πρεσβεία στο Βυσί την επιστολή που διατυπώνει τις απόψεις του και ομιλεί για τους φανφαρώνους των Αθηνών, τους αργυρώνητους που λέμε, τη δελειρά συμμορία, οι οποίοι έχασαν κάθε μέτρο και νόμιζαν ότι θα νικήσουν, θα ρίξουν στη θάλασσα τους Ιταλούς, και για αυτές τις ανοησίες πληρώσαμε με το αίμα 8.000 Ελλήνων στρατιωτών που ονειρεύονται κάποια μάσα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους θυμηθήκανε 70 χρόνια μετά, οι άταφοι, καταλάβατε, ναι, κάποιος εργολάβος θέλει να χτίσει μαρμάρινες πλάκες. Αν δεν επρόκειτο να φάνε οι μεταπράτες, οι μεσάζοντες, σας προμηθεύομαι ότι επιθυμείτε, έτσι, δεν φωνάζανε. Αυτοί έχουν εθνική ευθύνη διότι θα προμηθεύσουν κάτι. Αν δεν προμήθευαν κάτι, δεν είχαν ηθική ευθύνη. Η Νέα Δημοκρατία είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εμπήκαν στα αντιτορπιλικά μαζί με τα μπαούλα, με τα ξαφικά κλπ. Για να πάνε στην Αίγυπτο. Οι ίδιοι είναι. Είναι οι αργυρώνητοι και ανάλγητοι των Αθηνών. Η βδελιρά συμμορία. Οι άλλοι, οι εθνικόφρονες, οι πατριώτες, μείναν εδώ και πολέμησαν τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους κομμουνιστές και πλήρωσαν με αίμα. Έτσι. Τα καμώματα της Intelligence Service και του δικτύου του πατρός Μπάλφουρ. Αλλά αυτά το λέω διότι πρέπει κάποτε 70 χρόνια μετά να έχουμε πλήρη συνείδηση τι έγινε και να ξέρουμε ότι έως το θάνατο του Μεταξά είναι άλλη Ελλάδα και μετά το θάνατο του Μεταξά είναι η Ελλάδα των αργυρώνητων των Αθηνών. Οι αργυρώνητοι των Αθηνών, οι προδότες, δεν είναι οι πατριώτες. Και το διάγγελμα του ΕΑΜ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 11 Οκτωβρίου του 1941, μας λέει επιγραμματικά ότι οι προδότες ήταν ο Τσολάκογλου, ο Κατσιμήτρος, ο Δεμέστιχας, ενώ οι πατριώτες ήταν ο Παπάγος και ο Βασιλιάς. Αυτά τα λέγανε οι κομμουνιστές στις 11 Οκτωβρίου του 1941. Αυτό μας κάνει να ξέρουμε ότι ο ασύρματος που είχε φέρει ο σύνδεσμος, ο κεφαλονίτης σύνδεσμος που έφερε και τις 7.200 λίρες και τις έδωσε στο τζίμα, ο ασύρματος είχε παραδοθεί στο ΚΚΕ. Και η Μέση Ανατολή έχει εγκρίνει το διάγγελμα του ΚΚΕ που εξαίρει τους συντρόφους αγωνιστάς Άγγλους. Ενώ ο Πλαστήρας στο γράμμα του προς την πρεσβεία λέει ότι εγνώριζε ακόμα και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο να υπήρχε πρόταση γερμανική για να υπάρξει και χειρία στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου, την οποία και χειρία την άφησαν να περάσει οι άφρονες, οι φαφαρόνοι, οι ντενεκέδες, οι προδότες εν τέλει, και λέει για πλήρη άγνοια των τεχνικών του πολέμου και συνέχισαν τον πόλεμο προκαλώντας ανίποτη καταστροφή στον τόπο, συνέχισαν τον τόπο, τον πόλεμο, επιδιώκοντας τι. Γιατί τον παρέτηναν. Άρα από την επιστολή Πλαστήρα αποδεικνύεται και ο πατριωτικός ρόλος του Τσολάκογλου και η πατριωτική συμμαχία, τη σημασία της συνδικολογήσεως, και άρα ξέρουμε ότι οι προδότες ήταν η βασιλική κυβέρνηση Τσουδερού, οι οποίοι συνέχισαν τον πόλεμο και τις εκατόμβες του ελληνικού λαού,
ενώ και οι κομμουνιστές, οι οποίοι τροφοδότησαν με θύματα, με καταστροφές τα χωριά, διότι και οι πρώτες σφαγές που ξεκίνησαν δεν είναι αντιστασιακές, είναι πράξεις των κομμουνιστών για να υπερασπίσουν τη Σοβιετική Ένωση. Μιλάω για Κιλκής, μιλάω για Δράμα, μιλάω για Κοζάνη. Και αυτά έγιναν διότι ο Παπάγος εδέχεται τους κομμουνιστάς εις το στράτευμα, αλλά δεν εδέχεται τον Ψαρό, δεν εδέχεται τον Πλαστήρα, δεν εδέχεται τους κινηματίες του 35 να πολεμήσουν για την πατρίδα, αλλά εδέχεται τους ρυψάσπιδες της Μικράς Ασίας, τα καθάρματα τους κομμουνιστάς, οι οποίοι έκλεψαν όπλα, έκρυψαν όπλα στην υποχώρηση για να κάνουν αντάρτικο του κόλου, με οργανώσεις του κόλου, οι οποίες ήταν ήδη έτοιμες με το δίκτυο Μπάλφουρ, το οποίο συνεργαζόταν με τους κομμουνιστάς από το 38. Λοιπόν, σας τα είπα, αυτή είναι η αναφορά μας, και ελπίζω τώρα αυτό το παλικάρι που μας βοηθάει να κόψει από την εκπομπή αυτό το κομμάτι για το 40, να το ανεβάσουμε ξεχωριστά, να μείνει και στο διαδίκτυο ως ιστορική αναφορά στον πόλεμο του 40, να το ξεχωρίσουμε δηλαδή από τις αναφορές που κάναμε στα υπόλοιπα. Μουσικούλα.